Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ορίσατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου και σε ένα νέο βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα μοιραστώ μαζί σας τα αγαπημένα μου προϊόντα. Και ο λόγος είναι ότι δεν χρησιμοποίησα αρκετά προϊόντα μακιγιάζ, γιατί είναι καλοκαίρι, έχει πολύ ζέστη και στην καθημερινότητά μου δεν θα κάνω μακιγιάζ το καλοκαίρι. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Αλλά σας έχω πολύ ωραία skincare προϊόντα για το σώμα, για το πρόσωπο, για τα μαλλιά. Συν, στο τέλος σας έχω κρατήσει και κάποια ρούχα. Οπότε θα μοιραστώ μαζί σας όλα αυτά τα νέα αγαπημένα μου. Ξεκινήσω με το ένα και μοναδικό προϊόν μακιγιάζ που έχω να σας δείξω σε αυτό το βίντεο. Και είναι αυτή εδώ η μάσκαρα από Dior. Ονομάζεται Dior Show Iconic. Είναι αυτή εδώ η συσκευασία της. Είναι πάρα πολύ ωραία μάσκαρα. Τη φοράω και τώρα στις βλεφαρίδες μου. Στις μικρές βλεφαρίδες που τις κάνει να φαίνονται πάρα πολλές. Λατρεύω να φοράω μάσκαρα η οποία διαχωρίζει πάρα πολύ ωραία τις βλεφαρίδες χωρίς να τις κάνει να κολλάνε. Επόμενο προϊόν που σας μίλησα γι' αυτό στο Instagram, σε Insta Stories, έκανα και post γιατί είχα συνεργαστεί με την Clinique. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω πόσο έχω λατρέψει την Moisture Surge Auto Replenishing Hydrator 72 hours. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι με το που την ανέβασα σε Insta Stories, κάνατε ένα χαμό και μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα ότι την έχετε δοκιμάσει και σας αρέσει. Ποτέ όλα αυτά τα χρονικά, στα βίντεο που κάνω, στα προϊόντα που σας δείχνω, ποτέ δεν έχετε κάνει χαμό για ενυδατική. Τόσο πολύ όσο και αυτήν εδώ την ενυδατική. Είναι πολύ ωραία η υφή της, είναι λεπτόρευση, είναι gel. Το απλώνεις πάρα πολύ εύκολα, απορροφάται αμέσως και βλέπεις αποτελέσματα από την πρώτη και όλα στιγμή που θα τη φορέσεις. Τη φοράω συνέχεια, δείτε λίγο το πρόσωπό μου, έχει καθαρίσει, δείχνει πολύ πιο λαμπερό, πολύ πιο ενυδατωμένο, φαίνεται πιο γεμάτο το πρόσωπο. Ακόμη και αν καθαρίσεις, αν πλύνεις το πρόσωπό σου, κρατάει ένα ποσοστό ενυδάτωση στην επιδερμίδα σου, περιέχει υαλουρονικό οξύ, χίλια δυο καλά. Περιέχει aloe vera, είναι τρομερό προϊόν, πραγματικά έχετε κάνει απίστευτο χαμό για το συγκεκριμένο. Καταρχήν εγώ το έχω τελειώσει, τώρα πάω στο δεύτερο. Δεν έχει μείνει τίποτα, έχει μείνει πάρα πολύ λίγο. Πάω στο δεύτερο κουτάκι. Είναι τέλεια, είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Απορροφάται αμέσως, κάνεις μετά το μακιγιά σου και είσαι έτοιμη να βγεις από το σπίτι. Βλέπεις πραγματικά διαφορά. Και όπως λέω πάντα, επειδή όλα τα προϊόντα δεν ταιριάζουν σε όλους τους τύπους επιδερμίδας, διαφορετικά φοράω εγώ, διαφορετικά σου φοράτε εσείς. Όπως λέω, για κάθε προϊόν που δείχνω, να τα τεστάρετε. Είτε τα βλέπετε από μένα, είτε από άλλους creators, να τεστάρετε προτού αγοράσετε οτιδήποτε. Εγώ ταλαιπωρούμαι εδώ και πολλά χρόνια με ξηροδερμία, που όσο περνούσε ο καιρός χειροτέρευε το πρόβλημα και μπήκα μέσα να δω διάφορα reviews από σαμπουάν και προϊόντα που προτείνουν. Και λοιπόν, βρήκα αυτήν εδώ την εταιρεία. Θα την προφέρω λάθος και δεν θέλω να το κάνω, οπότε θα σας τη δείξω. Αυτό εδώ το προϊόν ονομάζεται Astera Fresh. Λοιπόν, τι κάνει αυτό το προϊόν? Είναι ένα σέρουμ για τα μαλλιά, κυρίως για το τριχωτό της κεφαλής. Αν έχετε τρομερή φαγούρα στο τριχωτό της κεφαλής και βγάζετε τούφες, πέφτει χιόνι τούφες η ξηροδερμία σας. Αν έχετε αυτό το πρόβλημα, κάντε like σε αυτό το βίντεο. Και δεύτερο, ακούστε αυτό που θα σας πω. Πρέπει να αγοράσετε αυτό το προϊόν χωρίς να το τεστάρετε. Θα το λέω, το τέσταρα. Αυτό εδώ το προϊόν είναι ένα σέρουμ, όπως σας είπα και πριν, το οποίο το περνάς μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Μακάρι να μπορούσα να το φορέσω και κάθε μέρα. Το περνάς στα σημεία που συνήθως εμφανίζεις πρόβλημα, ας πούμε εγώ σε αυτήν εδώ την περιοχή, εδώ πέρα πίσω, ακριβώς από εδώ κάτω. Έχει ένα υπέροχο άρωμα μέντας, αν δεν κάνω λάθος. Θα σας ανακουφίσει αυτή τη δροσιά που θα σας δώσει. Κρατάει για πολλές ώρες αυτή η δροσιά που δίνει και σε ανακουφίζει. Και το κυριότερο είναι ότι βλέπεις αμέσως αποτελέσματα. Δεν σας κάνω πλάκα, έχω δει τρομερή μείωση στην ξηροδερμία μου. Ό,τι έχω δοκιμάσει περί ξηροδερμίας ως τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, δεν κάναν τίποτα μπροστά σε αυτά τα προϊόντα. Και λέω αυτά γιατί σας δείχνω τώρα τον Αστέρα, που για μένα το βάζω νούμερο top, κορυφή για τα μαλλιά. Θα συνεχίζω να το φοράω, τώρα το έχω πάει σχεδόν στη μέση. Και το συνδύασα τέλεια με το αντίστοιχο αντιπιτηρηδικό σαμπουάν για εμάς που έχουμε αυτό το πρόβλημα. Θα περάσω στο επόμενο προϊόν που επίσης με ενθουσίασε, παιδιά, θα κάνω σαν χαζή σε αυτό το βίντεο, αλλά μ' αρέσουν τα προϊόντα που σας δείχνω. Έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, είναι αυτά από την εταιρεία Lerbolario. Και είναι το Fior di Stallina. Και έχει λοιπόν αυτό εδώ το scrub σώματος.
το οποίο μυρίζει υπέροχα, μου βγάζει και έτσι σαν λεμονάκι μαζί με μυρωδιά ωκεανός. Ξέρετε τη μυρωδιά ωκεανός, που όλα τα προϊόντα έχουν μυρωδιά ωκεανό. Είναι υπέροχο, έρχεται μαζί και ένα σπατουλάκι για να βγάζεις το χοντρό αλάτι που περιέχει μέσα. Oil scrub σώματος, που πραγματικά το βάζεις στο δέρμα σου, φεύγει πρώτη στη βάδα με τα νεκρά κύτταρα και με το που το ξεπλένεις αφήνει μια λεπτή στρώση ενυδάτωσης σαν έλαιο, το οποίο απορροφάται, δεν σου μένει σαλάτι να σε ενοχλεί, δεν κολλάει και πραγματικά κάνεις από τα καλύτερα scrub σώματος. Είναι τεράστια συσκευασία, είναι μισό κιλό, 500 γραμμάρια. Και δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο ωραία αισθάνεσαι μετά το δέρμα σου. Πραγματικά, το αλλάζεις. Αλλάζεις όλη την πέτσα σου. Και μετά από αυτό, μετά το scrub σώματος, περνάω στην ενυδατική σώματος. Αυτό το διάστημα, επειδή είναι καλοκαίρι και έτσι μου αρέσουν αυτές οι μυρωδιές, με καρύδα κτλ. Χρησιμοποίησα για πρώτη φορά την Bronze Goddess Whipped Cream, που είναι πάρα πολύ γνωστή εντατική κρέμα σώματος εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρω, μου βγάζει και ένα κυριλάτο άρωμα μέσα, πέρα από την κλασική μυρωδιά της καρύδας. Λοιπόν, και αυτό σχεδόν το τελειώνω, μακάρι να φαίνεται καλά στην κάμερα. Το φοράς, μυρίζει το σώμα σου υπέροχα, μυρίζουν τα σεντόνια σου υπέροχα, μυρίζει όλο το σπίτι τρομερά, χάρη σε μια στρώση αυτής της Bronze Goddess Whipped Cream. Δεν έχω κάτι άλλο να πω και να σου πω την αλήθεια, το είδα από τη Lydia Millen, που είναι μία από τις αγαπημένες μου YouTuber εδώ πέρα στο YouTube και τη χρησιμοποιούσε και έλεγε για το πόσο ωραία μυρίζει και την παίρνει ξανά και ξανά και λέω, δεν το δοκιμάζω και εγώ καμία φορά, ας την πάρω να την δοκιμάσω. Και όντως είναι πάρα πολύ ωραία, είναι εντατική και ενυδατώνει και τέλεια το δέρμα, το κρατάει πιο σφριγλό, αυτό νιώθω. Θα ξεκινήσω πρώτα με αυτό το σορτσάκι, το οποίο έχει και ένα ζωνάκι εδώ πέρα, σφίγγει όπως βλέπετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ αέρινο, πολύ άνετο, το φόρεσα σε πολλές φωτογραφίες και το συνδύασα με το επόμενο ρούχο που θα σας δείξω και έκανε θράψη. Μπορείς να το φορέσεις με κάτι που να είναι πιο casual, μπορείς όμως να το κάνεις να φαίνεται και πιο επίσημο, με μια πλατφόρμα, με μια πιο ωραία μπλούζα ή κάποιο πουκάμισο. Εγώ το συνδυάσα με αυτό εδώ το πουκάμισο. Ανέβασα και φωτογραφίες στο Instagram, οπότε σε περίπτωση που δεν με ακολουθείτε εκεί πέρα, να με ακολουθήσετε για να μην χάνετε καμία ενημέρωση. Το συνδυάσα λοιπόν με αυτό εδώ το πουκάμισο, που όταν το παρήγγειλα λέω θα είναι κάτι fail, ποιοτικά δεν θα μου αρέσει τόσο, αλλά με εξέπληξε ευχάριστα. Γιατί όπως βλέπετε έχει αυτή εδώ τη λεπτομέρεια στο μανίκι που δεν το κάνει ζεστό, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, αν έχει έξω 40 βαθμούς ούτως ή άλλως δεν θα φορέσει κάτι τέτοιο. Αλλά αν είναι βραδάκι και έχει πέσει λιγάκι η θερμοκρασία, το φοράς άνετα και είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει δύο κορδέλες που μπορείς να κάνεις φιόγκο και να το κρατήσεις εδώ πέρα ψηλά. Έχει όλες αυτές εδώ τις λεπτομέρειες με την δαντέλα. Σε αυτό εδώ το σημείο δείχνει πάρα πολύ ωραίο και δείχνει και πάρα πολύ κομψό. Το φόρεσα παντού, σε πολλά κυριλάτα events, ας το πω έτσι. Και όλοι με ρωτούσαν από πού είναι αυτό το πουκάμισο, από πού είναι αυτό το πουκάμισο. Αλλά δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό το πουκάμισο δεν κοστίζει τίποτα και ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Γιατί δείχνει πάρα πολύ κομψό. Και ποιοτικά σας λέω, ποιοτικά είναι καλό. Και το τελευταίο ρούχο που θα σας δείξω είναι αυτό εδώ. Το jumpsuit, είναι σορτσάκι από κάτω, έχει επίσης ένα ζωνάκι εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν, αν το δείτε χωρίς το ζωνάκι, είναι τεράστιο στη μέση. Το σώμα μου ας πούμε είναι εδώ, αυτό είναι εδώ. Δεν ξέρω πώς, μου βγήκε λίγο πιο μεγάλο από ότι το παρήγγειλα. Δεν ξέρω, συνήθως από αυτά τα site ψωνίζω πάντα ένα με δύο νούμερα μεγαλύτερα, αλλά πλέον έχουν αλλάξει τις φόρμες τους. Και νομίζω ότι σε έχουν μεγαλώσει, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να μετριέσαι και να κοιτάς προσεκτικά το size που διαλέγεις. Λοιπόν, αυτό το φορμάκι είναι εδώ πέρα χιαστή, δεν φαίνεται κάτι, αλλά σίγουρα πρέπει να βάλεις είτε το μαγιό, αν βάλεις μαγιό είσαι ok, αλλά σίγουρα πρέπει να βάλεις κάποιο σαν μπλουζάκι από εδώ ανάμεσα, για να μην είναι πολύ... δεν βρίσκω τη λέξη, για να μην είναι πολύ sexy. Αλλά κατά τα άλλα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και με το ζωνάκι, όπως σας έλεγα, με το ζωνάκι το δένεις σφιχτά στη μέση σου και δεν φαίνεται καθόλου ότι είναι μεγαλύτερο το νούμερο. Ίσα ένα πολύ ωραίο
ευχάριστο, άνετο, αέρινο φορμάκι. Και αυτό σας άρεσε πολύ και γι' αυτό μου στέλνετε. Δεν ξέρω, αυτές οι τρεις επιλογές στα ρούχα μου έβγαλαν αυτούς τους μήνες και πραγματικά δεν φορούσα κάτι άλλο. Παρά μόνο τα φιλικά μου όταν πήγαινα στο γυμναστήριο. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και να κάνετε like. Πείτε μου αν έχετε δοκιμάσει κάποια από τα προϊόντα που σας έδειξα σήμερα, γιατί το ξέρω ότι κάποια μπορεί να μην τα έχετε τόσο ακουστά. Αλλά ελπίζω να τα δοκιμάσετε, να τα λατρέψετε, να σας αρέσουν. Και αυτά είχα να πω. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!